σεβασμιότατε, σεβασμιότατε των καθολικών αδερφών μας, κυρία Περιφερειάρχα, κυρία Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Προϊστάμνη, κύριε Αγγελόπουλε, κύριε Πρίντανη, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, πάνω απ' όλα όμως θα μου επιτρέψετε αγαπητά παιδιά. Σήμερα είναι πραγματικά μία μέρα χαράς, μία μέρα αισιοδοξίας, μία μέρα που θα έλεγα αποδεικνύει πως όταν όλοι συνεργάζονται μαζί μπορεί να έχει κανείς ένα τέτοιο υπέροχο αποτέλεσμα. Ένα πραγματικό σχολείο κόσμημα, ένα σχολείο στολίδι, το οποίο έχετε να στεγάσει αγαπητά παιδιά, και σας βλέπω εκεί ψηλά, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες σας, τις κλήσεις σας. Ένα έργο το οποίο θα έλεγα πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ πάρα πολύ την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Ιδραίου, την κυρία Κράτσα, όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Και θα έλεγα ότι μία λέξη χαρακτηρίζει και αυτό το έργο. Και αυτή η λέξη είναι σύμπραξη. Για να γίνει αυτό το σχολείο, όπως ακούσαμε την κυρία Δήμαρχο, απαιτήθηκαν πάνω από 10 χρόνια. Χρειάστηκε να εργαστούν σε αυτό πάνω από 3 δημοτικές αρχές, 3 περιφερειακές αρχές, πολλά υπουργεία σίγουρα. Εκ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών. Όλοι μαζί λοιπόν συνεργαστήκαμε προκειμένου εσείς, παιδιά, να έχετε αυτό το υπέροχο σχολείο, το οποίο ανυπομονώ να το δω σε κάθε του λεπτομέρεια. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς, από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, θα κάνουμε πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου εσείς να έχετε τα περισσότερα και τα καλύτερα εφόδια. Τα τελευταία 2 χρόνια, η κυβέρνησή μας έχει διορίσει πάνω από περίπου 25.000 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 12 χρόνια που δεν είχε διοριστεί ούτε ένας, κυρία Κράτσα, ούτε ένας, μετά από 12 χρόνια, 24.700 μόνιμοι διορισμοί, με έναν πολύ σημαντικό αριθμό διορισμών εδώ στην Κέρκυρα, στο υπέροχο αυτό νησί. Επίσης, άκουσα και μιλώντας λίγο με τα παιδιά, μου μίλησαν για διαδραστικούς πίνακες. Λοιπόν, έχω να σας πω ένα νέο. Είναι καθοδόν διαδραστικοί πίνακες για κάθε τμήμα δημοσίου, λυκείου, γυμνασίου και πέμπτης Κέρκυρας δημοτικού σε όλη τη χώρα. Να, άλλο ένα παράδειγμα πώς ερχόμαστε και χτίζουμε και πάνω στον τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος έλαβε χώρα τα χρόνια της πανδημίας, και δράτω με τις ευκαιρίες, κύριε Διευθυντά, για να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, στα στελέχη εκπαίδευσης, για την πραγματικά τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν υπό αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αν είμαστε σήμερα σε θέση να μιλάμε για χρήση δραστικών πινάκων, για ψηφιακά εργαλεία, αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς και στους μαθητές μας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα σας. Και όπως είπε και η κυρία Δήμαρχος, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί της, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για εσάς. Και ξέρετε, καμιά φορά προσπαθούν όλες οι κυβερνήσεις, προσπαθούν οι υπουργοί παιδείας να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία. Ομολογώ ότι δεν είμαι αντικειμενική, αλλά σεβασμιότατε πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας από την επένδυση στην παιδεία. Από την επένδυση σε αυτά τα νέα παιδιά. Εμείς, παιδιά, θα είμαστε δίπλα σας για να κάνετε πράξη τα όνειρά σας. Και κλείνω με μία τελευταία αναφορά θερμές ευχαριστίες στον κύριο Βουλευτή, στον κύριο Γκίκα, διότι πρέπει να σας πω ότι με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια και συνέπεια και μεθοδικότητα μας μεταφέρει συστηματικά τις ανησυχίες του νομού, τους προβληματισμούς και τρόπους κυρίως βάσει των οποίων μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τις συνθήκες και στο εκπαιδευτικό σύστημα, και πάλι έχοντας κατά νου ένα στόχο, πως η δική σας γενιά θα είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.